Με πλήθος κόσμου ξεκίνησαν οι εορταστικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κίμησης, η Εστία, σε συνεργασία με την κοινοφελή επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας. Να σας πω ότι είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Πάρα πολλοί κόσμος και έρχεται ακόμη περισσότερος. Είναι μια ιδιαίτερη γιορτή εδώ στην Κίμηση. Τιμούμε τη γιορτή της Παναγίας, τη μητέρα όλων μας. Είναι μια ιδιαίτερα αξιέπινη προσπάθεια της τοπικής κοινότητας και του Προέδρου της κοινότητας της Κίμησης, του Πολιτιστικού Συλλόγου, για να διατηρήσουν αυτό το πανηγύρι. Είναι μια εξαιρετική πραγματικά προσπάθεια και εμείς ως Δήμος στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή, γιατί πρέπει αυτές οι εκδηλώσεις, αυτές οι προσπάθειες να διατηρηθούν. Είναι η παράδοσή μας, είναι η ζωή μας και όποιος ξεχνάει τη ρίζα του χάνεται στο μέλλον. Εμείς δεν θέλουμε να συμβεί κάτι τέτοιο για όλους μας. Άρα λοιπόν ξανά συγχαρητήρια στους διοργανωτές που είναι η τοπική κοινότητα, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας και ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος, και ελπίζω όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ να απολαύσουν αυτή τη βραδιά. Στην παραδοσιακή βραδιά, το βράδυ της Κυριακής, συμμετείχε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κίμησης, η Εστία, και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γεφυρουδίου, η Ελπίδα. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν εδώ και ένα δεκαήμερο με την εκδήλωση που είχαμε του Wake Up Festival στον προάβλιο χώρο του γυμνασίου, ο οποίος έχει τεράστια επιτυχία. Έχει γίνει πλέον θεσμός, έχει ακουστεί σε όλον τον νομό. Έτσι, και είναι μια εκδήλωση η οποία αφορά βέβαια την νεολαία, αλλά και τους μεγαλύτερους. Έτσι. Συνεχίζουμε τις εκδηλώσεις βέβαια με τα πολιτιστικά και με το αντάμωμα που έχουμε με τους μετανάστες μας, τους οποίους περιμένουν με χαρά και εμείς και με λαχτάρα, όπως και αυτοί περιμένουν για να πάρουν την άδειά τους να έρθουν εδώ να γλεντήσουν μαζί μας. Απόψε είναι η παραδοσιακή βραδιά, χορεύει ο σύλλογός μας, έχουμε καλεσμένους και συλλόγους πολιτιστικούς και μετά γίνεται στο χώρο της πλατείας φέτος για να συμμετέχει και ο κόσμος στο γλέντι. Και τα μαγαζιά να δουλέψουν και όλοι μαζί να γλεντήσουμε και να περάσουμε καλά απόψε και τις επόμενες μέρες που έχουμε. Και αύριο έχουμε εκδηλώσεις, αύριο είναι πάλι παραδοσιακή βραδιά στην πλατεία. Και γιορτάζει μετά, και η εκκλησία εδώ. Γιορτάζει και η εκκλησία μας, όπως ξέρετε, Κίμηση της Θεοτόκου από την Παναγία είναι το όνομα του χωριού μας. Και κάθε χρόνο, ένα δεκαήμερο, η Κίμηση έχει από τα ωραιότερα πανηγύρια και προσπαθούμε να το κρατήσουμε έτσι, γιατί είναι και μια ευκαιρία που μαζευόμαστε όλοι μαζί και ερχόμαστε όλοι λίγο πολύ πιο κοντά. Πείτε μας λίγα λόγια για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στην Κίμηση. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε πολύ το Πολιτιστικό Σύλλογο Κίμησης Εστία για την πρόσκληση. Είναι τιμή μας να συμμετέχουμε στη γιορτή τους. Γιορτάζουν την Παναγία, όπως γνωρίζετε. Μεγάλη γιορτή για όλο τον Ελληνισμό και φυσικά στην περιοχή μας η Κίμηση είναι αυτή που γιορτάζει στο Δήμο μας την ημέρα της Παναγίας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα με χορούς της περιοχής. Εντόπιους. Όλη η ομάδα είναι εδώ, παρόλο των ημερών των διακοπών, είμαστε εδώ να συμμετέχουμε και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους του πολιτισμού. Θα συμμετέχετε και σε κάποιες άλλες εκδηλώσεις στην περιοχή. Το πρόγραμμα είναι στη συνέχεια στην έδρα του Δήμου μας, στην Ηράκλεια, που θα έχει εκδηλώσει το επόμενο Σαββατοκυριακό στις 18 και 20, αν δεν κάνω λάθος. Θα συμμετέχουμε και εκεί. Και μετά βλέπουμε, έχουμε ακόμη πανηγύρια μπροστά μας. Μέχρι το Σεπτέμβρη είμαστε εδώ στην παράδοση να χορεύουμε με πολύ αγάπη και διάθεση όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε και φέτος τις γιορτές των Αγίων μας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε απονομή αναμνηστικού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γεφυρουδίου, η Ελπίδα. Στην Πρόεδρο του Συλλόγου του Γεφυρουδίου, για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή, χαρά και συγκίνηση να απονείμω αναμνηστικά στο σύλλογο μου. Νιώθω μέλος αυτού του σύλλογου. Μεγάλωσα σε αυτό το σύλλογο και βέβαια θέλω να συνεχίσει να υπάρχει όχι μόνο ο συγκεκριμένος σύλλογος, όλοι οι σύλλογοι και του Δήμου μας και της Ελλάδας, γιατί είναι αυτοί που συνεχίζουν την παράδοσή μας. Και αν την ξεχάσουμε αυτή την παράδοση, μέλλον δεν θα έχουμε, θα ξεχάσουμε από πού ήρθαμε και πού θα πάμε. Συγχαρητήρια σε όλους και κυρίως σε εσάς που είστε εδώ να απολαύσετε αυτή τη βραδιά. Ευχαριστώ πολύ. Μια βραδιά γεμάτη παράδοση και χορό.